Τι κάνουμε, παιδιά? Καλώς ήρθατε στη νέα μας εκπομπή με τίτλο IPO Watch. Αυτή η εκπομπή είναι ένα παράρτημα της σειράς IPO Watch του καναλιού Financial Greeks, όπου θα παρακολουθούμε παρέα την πραγματική πορεία μιας επένδυσης 15.000 ευρώ. Άκου τι γίνεται. Τα παιδιά στο Financial Greeks θέλουν να μας δείξουν πώς βγάζουμε λεφτά από επενδύσεις και ειδικά από IPOs. Αλλά αντί να ποστάρουν θεωρητικά βίντεο με θεωρητική ανάλυση και θεωρητικά θεωρήματα θεωρητικότητας, είπανε fuck it, ας το κάνουμε στα αλήθεια. Οπότε πήραν 15.000 ευρώ αληθινά λεφτά, όχι virtual, και ανοίξαν ένα χαρτοφυλάκιο ορατό σε όλους. Μπορείς αυτή τη στιγμή, άμα θες, να αντιγράψεις το πορτφόλιο των Financial Greeks και να βγάζεις τα ίδια ποσοστά κερδών με αυτούς την ίδια στιγμή που τα βγάζουν και αυτοί. Εμείς εδώ θα το παρακολουθούμε μια φορά το μήνα. Αν θες να δεις τις IPOs αναλυτικά μία-μία, τσέκαρε, όπως είπαμε πριν, την εκπομπή του Λουκά IPO Watch, και για πιο βασικές απορίες τσέκαρε τη δική μου εκπομπή Επενδύσεις 101, όπου αναλύω πάνω από 50 χρηματοοικονομικούς όρους για αρχάριους. Και οι δύο εκπομπές είναι στο Financial Greeks. Πάμε λοιπόν να δούμε το πορτφόλιό μας για αυτό το μήνα. Πριν μπούμε στην πλατφόρμα και δούμε τις λεπτομέρειες αυτού του μήνα, να υπενθυμίσω ότι μπορείτε κι εσείς να εγγραφείτε στη Freedom24 από το link στην περιγραφή, και με κάθε νέα εγγραφή κερδίζετε την πρώτη σας μετοχή δωρεάν για να ξεκινήσετε. Ή στην τελική την πουλάτε και συνεχίζετε τη ζωούλα σας, αλλά προτείνω να μείνετε στο παιχνίδι. Η δωρεάν μετοχή αυτή μπορεί να είναι από 12 δολάρια που έτυχε σε μένα τον Καντέμι, αλλά σε κάποιους έχω δει να τυχαίνουν κάτι μετοχές Tesla 1200 δολάρια. Ποτέ δεν ξέρεις. Η μόνη προϋπόθεση είναι να είστε πάνω από 25 ετών. Πάμε τώρα να μπούμε στο χαρτοφυλάκιο να δούμε τι έγινε τον Νοέμβρη. Θα ξεκινήσουμε με το συνολικό ποσό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο λογαριασμό μας, που είναι 15.509,5 ευρώ. Κάποια στιγμή μέσα στο μήνα είχαμε ανέβει στα 16.500 ευρώ, αλλά είχαμε μετά μια αρκετά μεγάλη πτώση μετά από τις ανακοινώσεις για την, πώς να το πω, για τη μυστηριώδη ασθένεια εξίσου μυστηριώδους προέλευσης που έχουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Ήταν ένας λόγος για να πέσουν οι αγορές αρκετά απότομα. Όπως βλέπετε, μέχρι στιγμής έχουμε συμμετάσχει σε 10 δημόσιες προσφορές, που είναι η IPO, και έχουμε επενδύσει συνολικά 915 δολάρια, δηλαδή κατά μέσο όρο 91,5 δολάρια ανά IPO. Το συνολικό μας κέρδος αυτή τη στιγμή είναι στα 160,89 δολάρια. Μένει ακόμα μια IPO στην οποία θα πάρουμε μέρος σε λίγες ημέρες, η οποία είναι η New Holdings. Πάμε λοιπόν τώρα στο χαρτοφυλάκιο για να δούμε τις IPOs τις οποίες έχουμε λάβει μέρος και φυσικά και τις κανονικές μετοχές, ας πούμε. Ξεκινάμε με την Apple, η οποία είναι στο 9,64% κέρδος. Ακολουθεί η AirSculpt Technologies, μια IPO στην οποία έχουμε πάρει μέρος αρκετά νωρίτερα, η οποία σημειώνει κέρδος αυτή τη στιγμή 7,73%. Μετά έχουμε την IPO Avid Exchange, που έχει σημειώσει πτώση 13,52%. Έχουμε χάσει γύρω στα 20 δολάρια. Ακολουθεί Alibaba. Η Alibaba δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά με όλα αυτά που συμβαίνουν με την κυβέρνηση της Κίνας τελευταία, και είναι στο μείον 14,34%, χάνουμε 109 δολάρια από την συγκεκριμένη IPO. Στη συνέχεια έχουμε την Coinbase, κανονική μετοχή, όχι IPO, που τα πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε 32,22% απόδοση και έχουμε κερδίσει 311,60 δολάρια. Μακάρι να είχαμε αγοράσει λίγες περισσότερες μετοχές στην Coinbase όταν μπήκαμε. Γενικά, όταν τα κρύπτο πάνε καλά, πάει καλά και η Coinbase. Μετά έχουμε την Exscientia, άλλη μια IPO που έχουμε αγοράσει. Γενικά, όταν βλέπετε τον όρο blocked μετά από τη λέξη IPO, σημαίνει ότι η μετοχή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη προς πώληση, δεν μπορούμε ακόμα να την πουλήσουμε, διότι την αγοράσαμε σε IPO και δεν έχει τελειώσει ακόμα η περίοδος λοκαρίσματος της συγκεκριμένης IPO. Στη συγκεκριμένη είμαστε στο μείον 4% περίπου, μικρή διαφορά, μιας και ούτως ή άλλως έχουμε αγοράσει μόνο ένα τίτλο από τη συγκεκριμένη μετοχή. Ακολουθεί η Expensify, είναι η καλύτερη IPO που έχουμε αγοράσει μέχρι στιγμής και έχει ανέβει κατά 78,74%. Είναι πραγματικά κρίμα που αγοράσαμε μόνο ένα τίτλο και έχουμε κέρδος 21,26 δολάρια. Παρακάτω, στη μετοχή της Facebook έχουμε απώλειες 1,63%, δηλαδή 16,76 δολάρια. Και φυσικά, αν δεν μπενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Να δούμε και τη μετοχή της Freedom. Σχεδόν το 1/3 των κερδών που έχουμε στο χαρτοφυλάκιο αυτή τη στιγμή, το οποίο όπως βλέπετε αποτελείται και από κλασικές μετοχές και από IPOs, προέρχεται από την Freedom 24. Παρακάτω, η GitLab, η οποία είναι ακόμα μία IPO που έχουμε συμμετάσχει, καλό κέρδος, 28,58%, με ένα μόλις τίτλο έχουμε 22 δολάρια κέρδος. Η Q Health απ' την άλλη δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το μήνα, έχει πέσει κατά 29,81%, με αποτέλεσμα να χάνουμε 19 περίπου δολάρια. Η IBM έχει πάει στο μείον 12,79% και χάνουμε 138,24 δολάρια. Η IBM δεν είναι IPO προφανώς. Το ETF της iShares Global Clean μας δίνει 5,14% απόδοση.
Η Isoplexis είναι ακόμα μια IPO, στην οποία χάνουμε 15,87%, δηλαδή 7,14 δολάρια. Ακολουθεί το US Global Jets ETF, το οποίο σημείωσε αρκετά μεγάλη υποχώρηση για τόσο μικρό χρονικό διάστημα, μείον 13,07%, με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει 78,91 δολάρια. Μετά έχουμε την Kyndryl Holdings Incorporated, με κέρδος 100%, woo! Και 9,57% απόδοση και 88 δολάρια κέρδη στην Lilly. Lilly, δεν θυμάμαι. Ακολουθεί η NerdWallet, μια αρκετά μεγάλη IPO που μας δίνει 14,44% απόδοση. Η PayPal, PayPal, ναι, είναι από τις εταιρείες που δέχτηκαν αρκετά μεγάλο πλήγμα τις τελευταίες εβδομάδες και υποχώρησε ακόμα περισσότερο μετά τις ανακοινώσεις για τα μέτρα περί, ξέρετε τώρα τι. Γενικά, ο τεχνολογικός τομέας δέχτηκε πίεση τις τελευταίες ημέρες και όπως βλέπετε, χάνουμε 31,45% από την PayPal, δηλαδή 256 περίπου δολάρια. Σε καλά νέα τώρα, η Rivian είναι ακόμα μια IPO που πήγε πάρα πολύ καλά, συν 53,18% απόδοση και κέρδος 165,92 δολάρια. Η T-Mobile, πάλι τεχνολογική, έπεσε κατά 10,69%. Και τέλος, από την Udemy, μια ακόμα IPO που λάβαμε μέρος πριν από λίγες εβδομάδες, χάνουμε 6,28%, δηλαδή 9,1 δολάρια. Αυτή τη στιγμή, για όποιον ενδιαφέρεται, υπάρχει ακόμα μια IPO διαθέσιμη για αγορά μέχρι τουλάχιστον τις 7 Δεκεμβρίου του 2021 και συγκεκριμένα είναι η Newpark. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη IPO, όπως είπαμε στην αρχή, μπορείτε να τσεκάρετε το σχετικό επεισόδιο του IPO Portfolio στο κανάλι των Financial Greeks. Αυτά λοιπόν. Άλλος ένας μήνας έμεινε για να δούμε πώς θα καταλήξει το 2021. Μέχρι στιγμής το πορτφόλιό μας τα έχει πάει σχετικά καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα ειδικά ήταν ανεβασμένο πάρα πολύ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη 2,5 μήνες ζωντανά μέσα σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος του 2021 να έχουμε ξαναπάει στο επίπεδο που ήμασταν πριν από λίγες εβδομάδες. Ελπίζουμε να πάμε γύρω στα 16,5 με 17.000 ευρώ. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις προφανώς τι θα γίνει, ειδικά εμείς που έχουμε πολλές μετοχές στον τεχνολογικό τομέα. Ένα τομέα που γενικά δέχεται αρκετές πιέσεις στα sell-off του χρηματιστήριου. Μην ξεχνάτε, μπορείτε κι εσείς να κατεβάσετε την εφαρμογή της Freedom24, να μπείτε κι εσείς στον κόσμο των επενδύσεων και στις επενδύσεις σε IPOs. Και φυσικά, όπως είπαμε στην αρχή, αν θέλετε να δείτε μια περαιτέρω ανάλυση μία-μία όλων αυτών των IPOs, μπορείτε να τσεκάρετε την εκπομπή IPO Portfolio και τη δική μου εκπομπή Επενδύσεις 101, όπου αναλύω πάνω από 50 χρηματοοικονομικούς όρους για αρχάριους. Και γενικά, αν νιώθεις ότι είσαι έτοιμος να μπει στο παιχνίδι των επενδύσεων, αλλά φοβάσαι επειδή είσαι αρχάριος, καλό είναι να σκανάρεις το κανάλι των Financial Greeks, υπάρχει σίγουρα η συμβουλή που ψάχνεις. Εμείς εδώ στο IPO Watch θα τα ξαναπούμε με τη νέα χρονιά, στην επόμενη περίληψη του πώς πάει το πορτφόλιό μας. Τα λέμε!